Άρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες εργασίες για την επέκταση της μεγάλης ευθείας του αυτοκινητοδρομίου της ήδη υπάρχουσας προέκτασης διαφυγής, προκειμένου να δοθεί στους αθλητές του Dragster μια πίστα η οποία θα είναι μεγαλύτερη σε μήκος 900 και πλέον μέτρα στο σύνολό της, κατά τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς. Η διοίκηση του αυτοκινητοδρομίου προχώρησε στη λήψη της σχετικής απόφασης και στην υλοποίησή της μετά την πρόταση της λέσχης Dragster Οδηγών Ελλάδος που προηγήθηκε. Είναι ένα αίτημα, αν θέλετε, πολλών ετών από την αντίστοιχη Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, γι' αυτό και τους καλέσαμε τον πρόεδρο και τον αντίστοιχο, τον παλαιότερο πρόεδρο της ΛΕΝΟΕ, τους καλέσαμε στο αυτοκινητοδρόμιο να συζητήσουμε σαν πιο έμπειρους σε θέματα τακτικής και σύμφωνα βέβαια και με τα αιτήματά τους. Για μια ακόμη φορά λοιπόν το αυτοκινητοδρόμιο είναι ανοιχτό σε, αν θέλετε, σε προκλήσεις αλλά και σε αιτήματα, διότι εμάς μας ενδιαφέρει ο χώρος αυτός να αναβαθμίζεται συνεχώς και αυτό επιδιώκουμε και αυτό κάνουμε. Βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πει ο πρόεδρος που τον έχουμε κοντά μας. Θέλω να πιστεύω ότι ολοκληρώνοντας αυτές τις εργασίες στο αυτοκινητοδρόμιο ότι πραγματικά θα γίνει ένας όλος ακόμη πιο ελκυστικός για τους διοργανωτές, για τους αθλητές. Σε ένα ασφαλή λοιπόν χώρο μέσα θα μπορούν να επιδίδονται με πολύ μεγάλη ασφάλεια διοργανώνοντας τέτοιους αγώνες, τους γνωστούς αγώνες ταχύτητας, Dragster, είναι τα γνωστά 400 άρια, τα οποία πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμη μία πρωτιά τόσο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στα Βαλκάνια. Έχουμε ξεκινήσει μία συνεργασία με το αυτοκινητοδρόμιο να κάνουμε μία επέκταση της εκκίνησης του Dragster, η οποία θα ξεκινήσει από εδώ που βρισκόμαστε με αντίθετη φορά με την σημερινή εκκίνηση. Προγραμματίζεται από το αυτοκινητοδρόμιο να γίνει η ανάποδη φορά, όπως είπα, για να κερδίσουμε περισσότερα μέτρα κόλλας, πρόσφυσης δηλαδή, που χρειάζεται για το άθλημά μας. Αυτό είναι το βασικό, γι' αυτό γίνεται όλο το παιχνίδι. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Με γρήγορους ρυθμούς πιστεύουμε μέχρι το Πάσχα να είμαστε έτοιμοι, να έχουν γίνει όλα αυτά. Προβλέπεται όλο αυτό που βλέπουμε μέχρι την ΚΑΠΑ 1 την ανάποδη να γίνει, να στρωθεί καινούριο στάπιτας, τσιμέντο για τον αγώνισμά μας που χρειάζεται, να στρωθεί γύρω στα 150 με 160 μέτρα κόλλα, να τρεφτεί με λάστιχο για να γίνει μια σωστή εκκίνηση. Το γύρω-γύρω θα διαμορφωθεί αναλόγως με όλες τις ευρωπαϊκές κινήσεις, με όλες τις ευρωπαϊκές πίστες, με νερά, με χώρους κερκίδων, με αναψυκτήρια, με τζέρσες σταθερό μέχρι εδώ κάτω. Η πραγματοποίηση του ελέγχου σχεδίου αναμένεται να αναβαθμίσει το άθλημα και τους όρους διεξαγωγής των πρωταθλημαντικών αγώνων Dragster, καθώς με τη μεταφορά του χώρου εκκίνησης στη νέα επέκταση και η εκ νέου διαμόρφωσή του με σκοπό την επίτευξη λειτουργικής πληρότητας, αλλάζει τα δεδομένα. Για ακόμη μια άλλη φορά λοιπόν, το αυτοκινητοδρόμιο προχωράει και προχωράει με σωστό προγραμματισμό και σίγουρα θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε αυτό το έργο για πότε έχει προγραμματιστεί να τελειώσει. Το έργο θα τελειώσει σύντομα. Συζητάμε τις τελευταίες λεπτομέρειες τις κατασκευαστικές. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουν ολοκληρωθεί, όπως θα έχουν ολοκληρωθεί και η σήμανση, οτιδήποτε προβλέπει τα διεθνή στάνταρ. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι ευθέρετο ή κάτι που εμείς σκεφτόμαστε, πάμε σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν το άθλημα αυτό. Και δεν είναι μόνο στον ελλαδικό χώρο, είναι παγκόσμιοι οι κανονισμοί αυτοί και βάσει εκεί στηριζόμαστε. Θα ήθελα να σημειώσω ότι το έργο αυτό όλο χρηματοδοτείται από το αυτοκινητοδρόμιο, από τον φορέα αυτόν, δεν υπάρχει πουθενά χρηματοδότηση διαφορετική και αυτό επιδιώκουμε. Άρα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ καλά και προχωρούμε πάρα πολύ καλά με πολύ σοβαρό και σωστό προγραμματισμό. Θα προχωρήσουμε με πολύ καλούς ρυθμούς. Έχει προγραμματιστεί για εδώ πέρα 2 γύροι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος για φέτος, ένα στον Ιούνιο και ένα στο Σεπτέμβρη. Θα είμαστε έτοιμοι στην καινούργια μας εκκίνηση. Άρα αναμένουμε αρκετές εκδηλώσεις από εδώ και πέρα σε πολύ καλύτερο περιβάλλον. Πολύ καλύτερο περιβάλλον, πραγματικά. Θα είναι, εφόσον γίνει όλο αυτό, μπαίνει οι σέρες ξανά στο παιχνίδι του Dragster όπως ήταν παλιά. Οι πρώτες εντυπώσεις από τον κόσμο του αγωνίσματός μας είναι πολύ θετικές. Υπάρχει μια θερμή
υποδοχή σε όλο αυτό που έχει μαθευτεί